Γνωρίζουμε γενικά για το πόσο δραστήρια είναι η αστυνομική εκεί στην τροχιά Ηρακλείου μέσα από δράσεις που έχουν ως επίκεντρο από τη μία την ευαισθητοποίηση και από την άλλη την ενημέρωση και να υιοθετηθεί μια σωστή νοοτροπία στις τάξεις μικρών παιδιών, μαθητών του Ηρακλείου, της Κρήτης. Αστυνομικοί λοιπόν βρέθηκαν, αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Ηρακλείου με επικεφαλής τον διοικητή τον κύριο Καρακούδη βρέθηκαν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ήρθαν σε επαφή με τα μικρά παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς, με τους δασκάλους και τα μηνύματα ζωής, καλά το λέμε, είναι ποικίλα βέβαια, έντονα και ηχηρά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Μαρκογιαννάκη, την διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, πολύ καλά εσείς. Χαίρομαι που ξαναμιλάμε. Βέβαια, δική μας η χαρά, πολλές οι αφορμές. Ιδιαίτερα δραστήρια εκεί εκπαιδευτικοί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Για πείτε μας λίγο, το βασικό μήνυμα το οποίο προέκυψε, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, μέσα από αυτή την επαφή των αστυνομικών με τους μαθητές, ποιο είναι? Είναι το μήνυμα ζωής, είναι να προστατεύουμε τη ζωή μας πάνω απ' όλα, ναι, και η πρόληψη. Ήταν ενημερωμένα, ναι, τα παιδιά? Ναι. Κάνουμε στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων και της κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και της συνεργασίας του σχολείου μας με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες, πραγματοποίησαμε αυτή τη δράση. Έτσι, το σχολείο μας εχθές είχε την ευκαιρία να ανοίξει πόρτες, να υποδεχτεί τα οχήματα το διοικητή της τροχέας, τον κύριο Καρακούδη, τους εξαιρετικούς συνεργάτες, αστυνομικούς, να μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια που έκαναν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, ενημερώθηκαν για τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για την οδική ασφάλεια, για την πρόληψη και την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. Ο ενθουσιασμός μεγάλος, κύριε Παναγιωτόπουλε, όχι μόνο στους μαθητές της μαθητείας, αλλά σε όλους μας, στους εκπαιδευτικούς, σε όλη τη σχολική μας κοινότητα. Και στο τέλος, μέσα από τα παιχνίδια, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικές οι δράσεις της τροχέας, μέσα από quiz, μέσα από σταυρόλεξα, μέσα από προσομοίωση μέθης με ειδικά γυαλιά, με μπόλι, με στόχους, όλα αυτά ενθουσίασαν τους μαθητές και στο τέλος τους χαροποίησε φυσικά το δίπλωμα που τους έδωσα, το δίπλωμα ποδηλάτου που πήραν όλοι οι μαθητές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει στα νέα παιδιά η νοοτροπία, ναι, ότι απέναντί μας δεν έχουμε έναν αστυνομικό μπαμπούλα που λέγαμε παλιά, αλλά έναν αστυνομικό σύμμαχο και βρίσκεται εδώ προκειμένου να μας βοηθήσει και όχι για να μας πάει στο αστυνομικό τμήμα ή να μας βεβαιώσει μία κλίση. Βρισκόμαστε κοντά σε αυτό το στόχο ή έχει επιτευχθεί? Έχουμε δρόμο ακόμα? Κοιτάξτε, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά βρισκόμαστε σε καλό στάδιο. Δηλαδή, βλέποντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να έρχονται τα οχήματα της τροχέας, να έρχονται οι ένστολοι αστυνομικοί μέσα, τους υποδέχτηκαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δεν τους φοβήθηκαν, δεν είπαν τίποτα, συζήτησαν, συνομίλησαν, έκαναν διάλογο μαζί τους, έκαναν ερωτήσεις, τους ένιωσαν κοντά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η νοοτροπία και οι προκαταλήψεις πρέπει να σταματήσουν. Προκαταλήψεις. Και αυτό γίνεται μόσο μέσα από την εκπαίδευση. Προκαταλήψεις, ναι, βέβαια, και μια λανθασμένη νοοτροπία που προκύπτουν μέσα από μια δική μας λάθος συμπεριφορά των παλαιότερων. Είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε επί δεκαετίες θα φωνάξω τον αστυνομικό, θα φωνάξω την αστυνομία αν δεν είσαι καλό παιδί. Αυτό δεν λέγανε οι προηγούμενες γενιές. Οπότε πάμε λίγο να τα αλλάξουμε τώρα. Πάμε να τα αλλάξουμε. Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται. Πρέπει να συνεργάζονται και τα σχολεία. Τα σχολεία είναι εκεί κοινωνίας. Δεν είναι εκτός από την κοινωνία. Προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες. Πρέπει να είμαστε όλοι ένα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο σκοπός και του σχολείου μας και τις δράσεις που κάνουμε.
Το... Που δυστυχώς 2 χρόνια με την καραντίνα είχαμε μείνει πίσω. Το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι μερικές φορές και τα παιδιά δείχνουν και στους γονείς το σωστό δρόμο. Γιατί όπως έχουμε καλύψει και εμείς το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για την τροχιά και αυτές τις δράσεις, επιστρέφουν μερικές φορές στο σπίτι και λένε: έμαθα αυτό, θυμάμαι εκείνο. Οπότε αυτό. Θυμίζουν και στους γονείς κάποια πράγματα που ίσως τα έχουν ξεχάσει με τα χρόνια και οδηγώντας έτσι στους δρόμους. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είπαμε και στα παιδιά, ότι γυρίζοντας στο σπίτι να πείτε στους γονείς σας τι μάθατε σήμερα, τι είπαμε σήμερα, τι να προσέχουν. Και πολλές φορές το βλέπουμε και από τα δικά μας παιδιά, όταν οδηγούμε, όταν πάμε να περάσουμε το δρόμο, που τα ίδια τα παιδιά τα δικά μας λένε: πού πας εκεί, σταμάτα, δεν βλέπεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή μας δίνουν οδηγίες. Εδώ πριν σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ δύσκολος. Πείτε μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητή της Τροχιάς, τον κύριο Καρακούδη, και τους εξαιρετικούς, πραγματικά το επαναλαμβάνω, συνεργάτες του, που μας πρόσφεραν την εμπειρία αυτή, τη μοναδική. Ήταν πραγματικά ένα μήνυμα ζωής. Ήταν μια μοναδική μέρα η χθες στο σχολείο μας. Το Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Μπελαντάκη, που πάντα στέκεται αρρωγό σε κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια και μας τίμησε και ο ίδιος με την παρουσία του, και σε όλους τους εκπαιδευτικούς σχολείου μας που συμβάλλουν τα μέγιστα για το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Ναι, δυναμικά. Διευθυντική κοινότητα επαγρυπνή. Μπράβο, μπράβο. Επαγρυπνή και κοιτάζει το τι γίνεται γύρω της. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Την καλησπέρα μας. Είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαρκογιαννάκη. Να είστε καλά.